12 δόσεις. Αυτό το γνωρίζουν όλοι, το γνωρίζουν και οι φορολογούμενοι. Τι άλλο υπάρχει? Υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός για αυτούς οι οποίοι έχουν πτωχευτική ικανότητα, για ανθρώπους που είναι επαγγελματίες, έτσι, και, είναι, και έχουν ενεργεία επιχειρήσεις. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ο νόμος Κατσέλη, έτσι, ο οποίος παίρνει την παράτασή του. Άρα υπάρχουν τρία στάδια ανθρώπων οι οποίοι πάγονται σε διαφορετικές ρυθμίσεις. Mm-hmm. Αυτό, όταν βγήκε ο εξοδικαστικός μηχανισμός και άκουσαν προσεκτικά είτε το Γενικό Γραμματέα του Ιδιωτικού Χρέους είτε τη δικηγόρο που έκανε μαζί τους εισηγήσεις, έπρεπε από τη στιγμή που τους άκουγε να το καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι κάθε άνθρωπος εντάσσεται σε συγκεκριμένη κατηγορία. Mm-hmm. Ερχόμαστε τώρα και λέμε. Εγώ έχω κάποια δεδομένα στο μυαλό μου τα οποία υπήρχαν. Παράδειγμα, μέχρι 31/12/16 υπήρχαν ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι ήταν στο παλιό καθεστώς, είχαν τις παλιές εισφορές του παλιού ΤΕΒΕ, έτσι. Και αυτές οι εισφορές για πάρα πολύ κόσμο, μέχρι 31/12/16, για πολύ κόσμο στην αγορά, είχαν φτάσει στη τάξη 20, 30, 40 χιλιάδες ευρώ. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Έρχεται ο νόμος Κατρούγκαλο 1/1/17 και κάποια 800 τα οποία υπήρχαν αναδείμενο που πληρώνονταν, έγιναν 167 ευρώ. Σωστά λέμε εμείς, έτσι. Δεν ήταν με βάση το εισόδημα και για κάποιους ήταν υπέρογγες κρατήσεις. Έγιναν 167 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν σήμερα να πάνε σε οποιαδήποτε ρύθμιση. Θα πρέπει να ενταχθούν εφόσον έχουν ενεργείς επιχειρήσεις και μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις είχαν κέρδος, πρέπει να μπουν, να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Άρα, αν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να πάρουν ανάσα ή να έχουν εργασιακό βίο αργό, ασφαλιστικό βίο αργότερα, θα πρέπει να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να ρυθμίσουν όλα αυτά τους τα χρέη με αυτή την διαδικασία. Και το λέω κυρίως γιατί. Γιατί αν παράδειγμα είναι μέχρι 20.000 τα χρέη, υπάρχει ο ελαφρύς τρόπος του εξοδικαστικού μηχανισμού, το συγκεκριμένο άρθρο που τους πάει πιο μαλακά στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αν υπάρχουν όμως και χρέη σε τράπεζες, υπάρχει ένα στεγαστικό, είμαστε εγγυητές παράδειγμα σε ένα δάνειο, υπάρχει κάτι σε τράπεζες, εκεί πας στην κλασική περίπτωση του εξοδικαστικού μηχανισμού και τα χαρτιά τα οποία απαιτούνται, συν το χρέος που έχουν στην πλάτη τους αυτοί οι άνθρωποι και δεν μπορούν να το αποπληρώσουν. Κάνει πολύ βαριά τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού. Έρχομαι τώρα στο λοιπόν κόσμο. Ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν επιχειρήσει αυτή τη στιγμή, έχουν κλείσει τα μπλοκάκια τους, είναι μισθωτοί και συνταξιούχοι. Θεωρώ, προσωπική γνώμη είναι, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο εκεί να πας σήμερα σε 120 δόσεις. Γιατί το λέω? Γιατί υπάρχει μια διαδικασία. Υπάρχει ο κώδικας ύπαρξης δημοσίων εσόδων. Το ξέρουν οι νομικοί μας καλύτερα από τον καθένα. Τι σου λέει ο κώδικας? Έχει κάποιες συγκεκριμένες ρήτρες. Τι σου λέει? Σου λέει ότι αν έχεις ακίνητη περιουσία, αν έχεις χρήματα τα οποία παίρνεις από άλλες πηγές, δηλαδή το ισχύρας τρίτων ή οτιδήποτε άλλο, εγώ πρώτα θα κοιτάξω να διασφαλίσω αυτά τα χρήματα και μετά από εκεί και πέρα ό,τι περισσέψει το αφήνω σε σένα. Θεωρώ λοιπόν εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να πεις ότι βάζεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει άλλες πηγές εισοδήματος ή να έχει ψηλή ακίνητη περιουσία, να το πεις ότι θα σε βάλω για 10 χρόνια σε μια ρύθμιση των 120 δόσεων. Άρα σε 120 δόσεων που περιμένουν οι μισθωτοί. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Παράδειγμα, αν ακούσατε το τι υπόθηκε στην έκθεση Θεσσαλονίκης, τα ποσά τα οποία αναφέρθηκαν ότι θα εντάσσονται σε ρύθμιση είναι εξαιρετικά χαμηλά. 3 ή 5 χιλιάδες ευρώ.